που έχει εδώ. Τι ωραίες γειτονιές, σας κοιτάω λίγο καλύτερα το δρόμο. Γιατί δεν με βλέπω καλά. Καλύτερα από πέρσι τα έχω πάει βέβαια. Καλημερούδια, θα σας πω έτσι χωρίς να με βλέπετε σήμερα. Έχω πάθει σοκ με τις υπέροχες βιτρίνες. Περπατάω εδώ στο South Kensington. Μόνη σαν το λεμόνι. Και έχω πάθει σοκ με τις υπέροχες γειτονιές. Είναι πάρα πολύ όμορφο εδώ στο South Kensington, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή. Πεζοδρόμια ωραία, έχουν πέσει τα φυλλαράκια, τα πλατάνια. Και είναι τόσο ωραία, τόσο χειμερινά. Είναι και ο καιρός έτσι χειμερινούλης. Ρίχνει ελαφρύ ψυχάλισμα. Ψυχαλίζει ελαφριά, τέλος πάντων. Εγώ θέλω 12 λεπτά περπάτημα για να φτάσω εκεί που είναι να πάω. Ουπς. Εδώ γίνονται έργα τώρα. Και μου κόψαν το πεζοδρόμιο. Το μάτιασα, κοιτάξτε. Να δω. Ο κύριος που είναι που... Πώς θα περάσω καλά από εδώ τώρα εγώ. Τα κατάφερα, πέρασα ζωντανή. Δεν σε αφήνουν εδώ να περάσεις έτσι. Δηλαδή δεν έχει, αν δεν είσαι σε διάβαση, που είτε αναβοσβήνει η λάμπα από ό,τι έχω καταλάβει, είτε σου λέει πέρνα, δεν σε αφήνουν να περάσεις. Λοιπόν, πού πάω τώρα. Όταν πήγα στη Δέσποινα να φτιάξω τα μαλλιά μου, της είπα ότι θα πάω Λονδίνο για διακοπές. Και μου λέει θα σου κάνω το καλύτερο δώρο. Και μου έχει κάνει πραγματικά το καλύτερο δώρο. Μου έκλεισε να πάω να χτινιστώ στο κομμωτήριο που είναι. Και έχω καταχαρεί. Γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία. Καθίστε. Δεν ξέρω από πού έρχονται. Μπερδεύομαι πάρα πολύ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία να τη ζήσεις έτσι σε μια άλλη χώρα. Και θα πάω να χτινιστώ στο κομμωτήριο που δουλεύει η Δέσποινα. Βέβαια η Δέσποινα δεν είναι εδώ τώρα. Αλλά θα με χτενίσει. Αχ, κάπως μου τον είπε. Πρέπει να μπω να δω, μην γίνω ρεζίλη και ζητήσω λάθος άνθρωπο. Αλλά ας φτάσω εγώ εκεί που είναι να φτάσω τώρα. Και θα τα δω όλα. Δείτε εδώ μαγαζάκι τώρα. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι αυτό το μαγαζάκι. Πάρτε και λίγο σιρήνα, λονδρέζικη. Καθίστε να βγάλω και το GPS να δω ότι πάω καλά. Πάω καλά. Καλά πάω. Τι τέλεια που είναι εδώ South Kensington. Είναι πραγματικά πανέμορφα. Πήγαμε και... Α, τι ωραία, θα έρθω εδώ μετά. Πήγαμε και μια βόλτα στα Harrods. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να πάρω κάτι συγκεκριμένο που είχα δει στο ίντερνετ και το βρήκα. Και μπήκα και στα Boots, όπα που δείχνω. Μπήκα και στα Boots, μπας και βρω. Ψάχνει η ανιψιά μου της Billie Eilish το νούμερο 3. Αλλά δυστυχώς δεν το βρήκα, ούτε στα Harrods έχει, ούτε στα Boots. Θα μπω και σε άλλο, ίσως. Αν βρω κανένα στο δρόμο μου, θα δω. Εδώ είναι το κομμωτήριο Harris. Το θέμα είναι πως θα περάσω απέναντι τώρα, παιδιά. Δεν μπορώ εδώ, μπερδευόμαι πάρα πολύ. Και έχει πάρα πολύ κίνηση αυτός ο δρόμος. Κάπως πρέπει λίγο... Α, περνάω τώρα! Θα το δείτε να με πατάνε. Όχι, εντάξει, τα κατάφερα. Λοιπόν, εδώ είναι που δουλεύει η Δεσπίνα. Πάμε να ζήσουμε την εμπειρία τώρα. Λοιπόν, ήρθανε, μου πήρανε μπουφάν κασκόλ και μου βάλανε αυτό το τέλειο. Εντάξει. Έχω συγκινηθεί, δεν σας πω ψέματα. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δεσπίνα, όπως λένε και εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας τα δείξω όλα, εννοείται. On the front door, it's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard, it says everyone is welcome here. Grandma's frosting the cookies, she waves at neighbors as they pass. She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you.
I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute, turned to Tony Bennett. Said, love, I think I know that they do. She was asking me how, as I twirled around, I said, Christmas brought me you. Staying in, so that's alright. Watch the flakes start to come down across the road under the streetlight. And I think about heaven. Είναι πανέτοιμη. Εδώ ο μπας με χτένισε. Πάρα πολύ ωραία. Πάνω από στο βροχερό Λονδίνο τώρα να μου χαλάσουν τα τόσο ωραία μαλλιά. Αλλά δεν πειράζει, είναι τόσο απαλά και τόσο ωραία. Τέλεια εμπειρία και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Δέσποινα. Ειλικρινά είναι φοβερή εμπειρία. Το χαμόγελο μου τα λέει όλα. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έζησα τέτοια εμπειρία. Θα μου πει σιγά τα αυγά, πήγε απλά σε ένα κομμωτήριο. Αλλά είναι κάτι που σε όποια άλλη χώρα έχω πάει δεν έχει τύχει να δω ένα κομμωτήριο πώς δουλεύουν. Και ήταν πολύ διαφορετικά ο τρόπος που μου έκανε το φορμάρισμα. Έκανε με τον ίδιο τρόπο με τη Δέσποινα την μπούκλα. Και πρέπει να μάθω αυτόν τον τρόπο γιατί βγαίνει πάρα πολύ ωραία η μπούκλα. Να τη χαρώ εδώ όσο θα αντέξει, γιατί η υγρασία του Λονδίνου είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ υγρασία. Εν τω μεταξύ μου είπε αν θέλω να βάλω λακ και εννοείται είπα όχι. Ξέρετε το πρόβλημά μου με τη λακ. Δεν μπορώ να βάζω στα μαλλιά μου λακ. Τώρα έχω έρθει και περιμένω το λεωφορείο να βρεθούμε στο παλάτι του Buckingham να το δει και ο Αλέξανδρος, αν και θα φτάσουν σίγουρα πολύ πριν από μένα. Πήγανε για να δούνε τα άλογα, αλλά δεν είχε άλογα. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον δεν βγαίνουν συνέχεια, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Τέλος πάντων, ελπίζω πως πέρσι τουλάχιστον να πετύχουμε καμιά άμαξα με άλογα που να βγαίνει, αλλά δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσω εγώ εκεί τώρα. Δεν πρόλαβα να σας το τραβήξω αυτό που μόλις τώρα είδα. Ας τη βγάλω την κουκούλα, δεν πειράζει, ας τα χαρώ όσο κρατήσουν. Πέρασε ένα Range Rover και μπροστά είχε βάλει ένα στεφάνι χριστουγεννιάτικο. Μου βάλε ιδέα τώρα εμένα, αυτή να γυρίσω Αθήνα και να ψάχνω, ήταν έτσι ένα μικρούλικο, αλλά το είχε μπροστά και ήταν πολύ χαριτωμένο. Χωρίς κορδελίτσες και τέτοια, σκέτο. Πάρα πολύ όμορφο ήταν. Τώρα και εμένα μου βάλε ιδέα αυτή. Μου βάλε ιδέα, δεν από ψέματα. Το λεωφορείο δεν λέει να έρθει. Ναι, και θα έρθω. Α, κοιτάξτε. Άλογα. Ωραία, εγώ είδα. Ο Αλέξανδρος δεν είδε όμως, αυτό είναι το θέμα. Μπήκα στο λεωφορείο και εννοείται κάθομαι πάνω. Μου αρέσει εδώ πέρα στα δύο όροφα λεωφορεία να κάθομαι πάνω. Πολύ ωραίο το Λονδίνο. Θα το λέω και θα το ξαναλέω και θα το ξαναξαναλέω. Είναι το Λονδίνο υπέροχο. Αν θέλετε κάπου να ταξιδέψετε, για εμένα ελάτε Λονδίνο. Ελάτε Λονδίνο. Απλά να ξέρετε αν έχετε αγοραφοβία, δεν είναι και ο καταλληλότερος προορισμός, εκτός και αν θέλετε να πάτε στα τόσο κεντρικά σημεία. Oxford Street, Regent Street, τους λέγεται καλά τι λέω. Φανταστείτε εγώ που δεν έχω, έπαθα ένα κάτι της, ειδικά μια μέρα σε ένα λεωφορείο. Ένιωθα ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, πραγματικά δεν ξέρω. Καλά, κοιτάξτε από τι ωραία που είναι τα αυτοκίνητα. Επειδή έχουν πέσει τα φύλλα πάνω, καθίστε να σας δείξω έξω. Που κάθομαι εδώ και σας κάνω μπίρι. Να δείτε λίγο έξω τι ωραία που είναι και θα σας κάνω και μπίρι ταυτόχρονα. Αλλά να βλέπετε έξω. Μου το ζήτησε και η αδερφή μου και μια φίλη μου. Μου λένε δείξε λίγο έξω. Α, έχει και μετρό εδώ. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραία στο South Kensington. Είναι πολύ ωραία περιοχή, να ξέρετε. Αν θέλετε να έρθετε να τη δείτε, αν έχει εδώ πέρα κάπου να μείνετε, είτε Airbnb είτε κάποιο ξενοδοχείο. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες περιοχές. Την περίμενα πώς και πώς την κυριούλα να φύγει από εδώ. Την έβλεπα εγώ ότι θα φύγει. Και ήρθα και έπιασα πρώτη μούρη στο καμπούρι. Εδώ είναι ωραία να κάθισε. Να βλέπεις έξω. Τι όμορφα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα.
Πού πάει αυτός? Είναι το σούπερ βαφτική εδώ οι δρόμοι που λες. Κοιτάξτε πόσο περίεργο είναι. Θέλει να στρίψει τώρα εκεί δεξιά. Εκεί. Αλλά είναι τόσο περίεργο για εμάς. Ωραία. Έλα στρίψε, στρίψε. Ωραία, τέλεια. Τι τέλεια που είναι ρε παιδιά. Πάω να βρω τα αγόρια τώρα στο παλάτι του Buckingham και περπατάω εδώ στο πάρκο, εκεί που είσαι μέσα στην πόλη, μέσα στην κίνηση. Ξαφνικά εμφανίζεσαι σε ένα τέτοιο μέρος. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ ωραίο και περιποιημένο. Νιώθεις ότι είσαι εκτός πόλης, αλλά δεν είσαι και είναι πάρα πολύ όμορφα. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά. Καθίστε να γυρίζω και μπροστά να δείτε. Εκεί είναι το παλάτι του Buckingham. Με περιμένει ο βασιλιάς Κάρλος για ένα English breakfast. Τι. Τι. Αχ, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία φύση. Ακόμα και μέσα στην πόλη. Να έχει η δική μου η πρίγκιπες εκεί στο βάθος. Με περιμένουνε. Είναι άξιο θαυμασμού με τέτοια βροχή, βροχή, εντάξει τέλος αυτό που ρίχνει στο Λονδίνο, και τέτοια υγρασία, ότι κατάφερα να φτάσω με μπουκλωτό μαλλί στο Watford. Απίστευτο. Επιστρέψαμε για λίγο στο δωμάτιο και φεύγουμε να πάμε Primark, γιατί δεν έχουμε ψωνίσει και πολύ λίγα πράγματα σήμερα από το Harrods, τίποτα σπουδαίο. Με φανταστείτε. Ωραία. Και εδώ έχει καθρέφτη. Και ναι, πάμε Primark, να δούμε αν μας αρέσει κάτι να πάρουμε και μετά πάμε και TK Maxx να προλάβουμε, γιατί κλείνουν νωρίς εδώ στο Watford, κλείνουν κάποιες στις 6, κάποιες στις 9, αλλά τα πιο πολλά στις 6 και μετά να φάμε κάτι. Και δεν ξέρω πού, σας πούμε σε αυτό που πήγαμε προχθές με τον μπουφέ, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Αυτός ο δρόμος εδώ είναι ο δρόμος που έχει τα εμπορικά μαγαζιά, έχει φαγητό και τέτοια, τώρα πώς λέγεται... Τέλος πάντων, είναι ο δρόμος που έχει τα Fridays, έχει Burger King, έχει Primark, οπότε κάπως έτσι μπορείτε να το βρείτε. Και το Σάββατο το βράδυ που ήτανε, είχε παγετό, επειδή είχε κάποια κλάμψη εδώ από ό,τι κατάλαβα, κυκλοφορούσαν κοπέλες με κάτι φορέματα θεοκοντά και χωρίς να έχει ζεστό ύφασμα πάνω, τα καλά μας τα φορέματα και χωρίς παλτό, δεν είχαν καν μαζί, δεν κρατάγανε παλτό. Τις έβλεπα και πάγωνα, πραγματικά πάγωνα, γιατί ειλικρινά δεν είχαν μαζί ένα παλτό, ένα κασκόλ, ένα κάτι να πεις, μια παζμίνα θα τη ρίξουν από πάνω τους, τίποτα. Και τις έβλεπα ήταν άνετες εδώ μεταξύ, δεν κρυώνανε, δεν έβλεπα να τουρτουρίζουν ας πούμε. Είχα ξεχάσει ότι η Ρίτα ώρα έχει συνεργασία με Primark. Να σας δείξω εδώ τη γωνίτσα. Πάρα πολύ. Wow. Τι μπότες είναι αυτές τέλειες. Καλά υπέροχες είναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι. Κοιτάξτε, εγώ βακάλτσα. Όχι, μποτάκι είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και ωραίο και αυτό εδώ το σκράντσι. Εντυπωσιακό. Πάρα πολύ όμορφο. Έχει κι άλλα εδώ με τη συνεργασία Ρίτα ώρα. Και τσαντάκι και κοσμήματα. Σκουλαρίκια ωραία. Σκουλαρίκια είναι αυτά. Τεράστια, κοιτάξτε μου σύμφωνα που είναι. Wow. Και κάπου είδα και από εδώ κι άλλα. Έχει και από εδώ κι άλλα. Ρίτα ώρα. Ωραίο. Πιο σιγά την κάμερα μου είπανε. Μου φωνάζουν από... από τα κεντρικά. Πιο σιγά μου είπανε, τα γυρνάω πολύ γρήγορα γιατί προσπαθώ να σας δείξω όσο πιο πολλά μπορώ και κάπου λίγο το χάνω. Ωραία, wow, κοιτάξτε σακάκι φούστα.
Και αυτά τα παντελόνια τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, αλλά εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου, καθόλου. Και εδώ έχει ένα έτσι ωραίο δικτύο του Λίνε, τι είναι, όχι. Αυτό μου θυμίζει άλλη εποχή εντωμεταξύ. Και αυτό το σετ είναι πάρα πολύ ωραίο, το φόραγα εγώ να σας πω την αλήθεια, μου αρέσουν αυτά. Και αυτό το σακάκι. Έχει και τις πιτζάμες από εκεί, πρέπει να δω για χριστουγεννιάτικες πιτζάμες. Να πάρω λέει ένα σετάκι. Ωραίο θα είναι νομίζω. Έχει και κούπες. Α, έχει μέσα με σοκολάτα. Έχει σοκολάτα εδώ. Για να φτιάχνεις. Εντάξει, παιδιά, αν είχα πολύ χώρο απλέ τότε και θα περνάς όλους. Πολύ ωραία είναι. Μ' αρέσουν. Τι άλλο. Εδώ πέρα εντάξει έχει τσαντούλες για δώρα. Οκ. Okay. Εδώ τι είναι αυτό. Και αυτό κούπα είναι. Μάλλον και εδώ κάτι θα έχει. Σω έχει και marshmallows, όπως λέγεται. Και έχει και τέτοιο για να ανακατεύεις. Αυτό τι είναι. Ίσως είναι, α, είναι για κατοικίδια. Και εδώ ρουχαλάκια για σκύλους, γάτες κλπ. Εντάξει, τέλειο. Για να πάμε πάνω να δούμε τα αγόρια που είναι. Γιατί χωριστήκαμε πάλι, θέλω εγώ να πάω να πάρω κάτι άλλο από ένα άλλο κατάστημα. Τεράστιο εντωμεταξύ είναι αυτό το Primark, πάρα πολύ μεγάλο. Απίθανη, έτσι, απίθανη. Αν θες να πας έτσι ένα ταξιδάκι, με το Μίκια να είναι και πιο ψηλά. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά πού να τα βάλεις, δεν θα έχουμε χώρο μετά. Εδώ πέρα έχει διάφορα πράγματα, μαξιλαράκια για ταξίδι. Εσύ έλα να δεις, εδώ πέρα έχει παγουρίνια, έχει δει σπιτιού εδώ, έτσι πετσέτες και τέτοια πράγματα. Έχω μπει στον παράδεισο της πιτζάμας. Δεν γίνεται να φύγεις από Primark χωρίς μια πιτζαμούλα. Κάθε φορά που πάω Primark θα πάρω και μία. Αλλά δεν ξέρω τι να πάρω. Έχει Harry Potter. Έχει τα πάντα βασικά. Lion King, έχει εδώ το Baby Yoda, έχει Winnie the Pooh. Mickey Mini. Απλά πρέπει να είμαι προσεκτική γιατί πέρσι είχα πάρει δύο πιτζάμες από Λονδίνο και μου είχαν βγει crop top, το είχα παρατηρήσει και δεν τις έχω ευχαριστηθεί. Έχει και Tweety και παντόφλες Tweety. Τι πάει του Δάρα, Ρίτα, ώρα είναι αυτή. 40 λίρες. Πάρα πολύ καλή τιμή και είναι πάρα πολύ ωραίο και ποιοτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Θα το περνά, αλλά δεν. Δεν θα χωρέσουμε. Το έχω ερωτευτεί εγώ τώρα αυτό το παλτό εδώ, έτσι να ξέρετε. Πρέπει να φορέσω και παλτό και μπουφάν για να μπω στο αεροπλάνο. Αλλιώς δεν θα χωράνε. Χαρτί περί τυλίγματος που πρέπει να τυλίγεις δώρα για 10 χρόνια. Κοιτάξτε πόσο χοντρό είναι. Με μια μισή λίρα. Εσιά! Δεν το έχω ξαναδεί. Δεν έχω κέφι φέτος να ψωνίσω τίποτα. Πήρα πολύ λίγα πράγματα από το Primark και πήρα και μόνο δώρο για τους γαμπρούς μου βρήκα, για κανέναν άλλον. Δεν μου αρέσει τίποτα και για κανέναν. Για τους μοναδικούς που μου άρεσε κάτι που είδα και ενθουσιάστηκα ήταν για τους γαμπρούς μου, για κανέναν άλλον. Δεν ξέρω γιατί δεν έχω κέφι σήμερα φέτος και για μένα δεν έχω πάρει τίποτα, ενώ πέρυσι έτσι μου πήρα το κάτι της. Φέτος δεν ξέρω τι έχω πάθει. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Έχουμε έρθει πάλι στο Global Buffet. Γιατί το φαγητό ήταν προχθές, εντάξει, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, ήταν πεντανόστιμο. Και έχει να διαλέξεις τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Σίγουρα δεν μένεις νηστικός εδώ, όσο περίεργος και να είσαι με το φαγητό. Βλέπω ότι έχουμε κάτσει εδώ μεταξύ ακριβώς δίπλα στα γλυκά μας βάλανε σήμερα. Και τα βλέπω τώρα και τρελαίνομαι. Έχει και λουκουμάδες σήμερα. Wow, έχει λουκουμάδες με σοκολάτα. Δεν ξέρω αν βλέπετε την κούραση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μου. Σακούλες. Έχω σακούλες. Έχω βάλει τώρα ένα κιλό κρέμα ματιών, μπας και αύριο ξυπνήσω λίγο καλύτερα. Γιατί το πρωί που ξύπνησα είχα τέτοιο πρίξιμο στα μάτια την κούραση που δεν με αναγνώρισα. Με κοίταξε στον καθρέφτη και λέω τι γίνεται, ποια είναι αυτή. Εδώ πέρα τα μάτια μου, ειδικά εδώ πάνω και κάτω, ήταν πάρα πολύ πρισμένα. Δεν τα είχα ξαναδεί έτσι. Δεν τα έχω ξαναδεί έτσι. Μιλάει κούραση, βασικά δεν μιλάει η Μαρινέλη αυτή τη στιγμή γιατί εξακολουθώ να είμαι κουρασμένη. Δεν σημαίνει ότι επειδή σήμερα δεν κάναμε και πάρα πολλά πράγματα δεν κουραστήκαμε. Όχι ότι κάναμε και λίγα και σήμερα, αλλά ήταν έτσι λίγο πιο χαλαρά. Πήγαμε το πρωί στα Harrods, πήραμε 2-3 πράγματα, θα σας κάνω και haul όταν θα γυρίσω εννοείται. Και μετά ήταν που πήγα στο κομμωτήριο και εκεί χαλάρωσα πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία. Νομίζω πως όλο το βίντεο πρέπει να χαμογελάω αυτό εδώ τώρα που θα κάνω το μοντάζ. Αλλά πρέπει να είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σε όλη τη διάρκεια.
Και φοβερή εμπειρία. Ακόμα έχω σπάσιμο στα μαλλιά. Όχι τόσο όσο όταν έφυγα από εκεί, αλλά για τη βροχή που φάγανε, γιατί με έπιασε και βροχή εδώ στο Watford. Νομίζω πως είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά γενικότερα είναι πάρα πολύ απαλά. Για το ότι λούστηκα στο Λονδίνο, με το σκληρό το νερό που έχει εδώ, είναι τα μαλλιά μου σαν πούπουλο. Και τι άλλο κάναμε σήμερα? Αυτά, μετά πήγαμε πάλι στο Global Buffet και φάγαμε πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Γενικότερα η σημερινή μέρα ήταν έτσι μια πάρα πολύ ωραία μερούλα. Είναι 9 και 4 και είμαστε στο δωμάτιο, οπότε θα σας αφήσω να καθίσω να κάνω μοντάζ. Μπας και κοιμηθώ λίγο νωρίτερα, κοιμηθώ πριν τις 12, γιατί ξυπνώ κάθε μέρα γύρω στις 8 παρά κάπου εκεί. Και δεν ευχαριστιέμαι ύπνο, γιατί κοιμάμαι 1, 1.5, 2, ανάλογα πώς θα πάει η επεξεργασία του βίντεο. Και μπας και σήμερα έτσι προλάβω αυτές τις 3 ώρες και κοιμηθώ εκεί στις 12 ή λίγο πριν τις 12. Να ξεκουραστώ τουλάχιστον, να κοιμηθώ ένα 8 ώρο, σερί, αυτό θέλω. Αν τα καταφέρω θα είναι το ιδανικό. Αυτά λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι αύριο. Όπα, ξανά άνοιξα κάμερα, γιατί ξέχασα να σας πω το πιο σημαντικό νέο της ημέρας. Αν θυμάστε σε κάποια πλάνα, τώρα το θυμήθηκα γιατί έχω ξεκινήσει το μοντάζ, σας έδειξε ένα χαρτί περί τυλίγματος, το οποίο το τράβαγα με το η κάμερα, μόλις το είδα ενθουσιάστηκε, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο για μια μισή λίρα. Μια μισή λίρα, όλο αυτό, πως ήταν 40 μέτρα ήτανε. 12 μέτρα, αλλά ήταν πάρα πολύ. Και μου λέει ο Κάναγης, γελάει κυρία, και κοιτάω την κυρία στο ταμείο και γέλαγε και μου λέει, τι σας έκανε εντύπωση, μου λέει, με το χαρτί περί τυλίγματος, και της εξήγησε ότι εμάς 1,5 ευρώ στην Ελλάδα τυλίγεις 2 δώρα, τόσο μικρό που είναι. Και της λέω, όμως δεν μπορούμε να το βρούμε, της λέω, στην Ελλάδα αυτό, γιατί δεν έχουμε Primark στην Ελλάδα. Και μου είπε, very soon. Δεν ξέρω τι ξέρει, αλλά μου είπε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε Primark στην Ελλάδα. Για να δούμε. Δεν ξέρω, μακάρι παιδιά να ισχύει αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία τα Primark. Κοιτάξτε, πολύ πολύ ωραία ρούχα, να πω ότι με τραβάνε. Δεν βρήκα πέρα από το παλιτό που τρελάθηκα και η σειρά της Rita Ora, που οκ, okay, αλλά είναι μια καλή σειρά. Είχε και τα πιο καθημερινά του, αλλά τα πιο πολύ ήταν έτσι στραφταλιζέ. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα, εμένα, πιτζάμες, οι καλύτερες πιτζάμες. Πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι πιτζάμες, τα σχέδιά τους, κάλτσες, είχε σόρουχα, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και μακάρι να έρθουν και τα Primark στην Ελλάδα. Αυτό, γι' αυτό ξανά άνοιξα την κάμερα, γιατί ξέχασα να σας πω το πιο σημαντικό νέο της ημέρας. Τώρα καληνύχτα και τώρα τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Θέλει αυτό το vlog μας, το επεισόδιο νούμερο 5. 5. Δεν θέλει να κλείσει σήμερα. Μία ξέχασα για το Primark. Λοιπόν, δείτε εδώ είναι η δημασία. Με την παντόφλη του καλάκι. Πιτζάμα. Πάω κάτω να πάρω νερό. Γιατί δεν ξεχάσαμε να πάρουμε. Γυαλίζω το μεταξύ. Από την πολύ την κρέμα, δεν φαντάζεστε τι κρέμα έχω βάλει. Κρέμονται εδώ τα φανελάκια. Δεν βαριέσαι? Τίμιο το ξενοδοχείο. 4 λίρες και τα 2. 2 λίρες το νεράκι. Πάλι καλά. Το περίμενα περισσότερο. Ήταν τα νερά, τα περίμενα από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, άντε τώρα καληνύχτα. Σας πήρα έτσι για παρέα, χωρίς λόγο.